μετά το άλλο ανακοινώνονται τα εργατικά ατυχήματα στο νησί μας. Μόλις χθες άλλο ένα σημειώθηκε στην επαρχία Πάφου όταν δύο πρόσωπα επέβαιναν σε ανυψωτικό μηχάνημα το οποίο έπεσε σε γκρεμό βάθους 4 μέτρων. Ο ένας εκ των δύο καθόταν στο φτερό. Απαιτείται συλλογική προσπάθεια με τη συμμετοχή όλων των οργανωμένων συνόλων που εκπροσωπούν τους εργοδότες, τους εργαζόμενους αλλά και τους επαγγελματίες για να αναπτυχθεί και να οριμάσει η κουλτούρα ασφάλειας. Τέτοιου είδους ατυχήματα είναι τους τελευταίους μήνες σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Από την αρχή του 2021 μέχρι και σήμερα, 5 οικογένειες δίθηκαν στα μαύρα, θρηνώντας θύματα εργατικών ατυχημάτων. Εκτός από τον λοχαγό Ξάνθο Κυριάκου, στα μαύρα ντύθηκε η οικογένεια. Άνδρα μόλις 30 ετών, ο οποίος έχασε την ζωή λίγες ημέρες μετά από εργατικό ατύχημα στην βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου στις 20 Μαΐου. Στις 6 Μαΐου, σκυβαλοφόρο όχημα ανατράπηκε στον αυτοκινητόδρομο Λευκοσίας Λάρνακας με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 50χρονου. Στις 20 Ιανουαρίου, 66χρονος, ενώ βρισκόταν σε μεταλλική εξωτερική σκαλαδιόροφης οικίας για επιδιόρθωση ντεπόζιτου, έπεσε και έχασε την ζωή του. Και στις 5 Ιανουαρίου, Μποιαντζής, 32 χρόνων, έπεσε από μεγάλο ύψος. Η ορίμανση της κουλτούρας ασφάλειας θα φέρει τοποθητών αποτέλεσμα, δηλαδή την ελαχιστοποίηση ή και εξάλληψη των ατυχημάτων. Σε μερικές δεκάδες ανέρχονται τα εργατικά ατυχήματα στα οποία βιοπαλαιστές τραυματίστηκαν σοβαρά, όπως η έκρηξη σε υποσταθμό της ΑΕΚ την προηγούμενη εβδομάδα ή το σοβαρό ατύχημα στον υπόδρομο τον περασμένο Μάρτιο.